120 σύλλογοι και σωματεία λέμε όχι στην κάψη απορριμμάτων στο Τιτάνευ Καρπίας. Γιατί το RDF, SRF δεν είναι καυσόξυλα, αλλά αστικά απορρίμματα από τους μπλε και πράσινους κάδους που με επεξεργασία οδηγούνται στην καύση. Είναι και χαρτί και πλαστικό και οργανικά σκουπίδια. Λέμε όχι στην καρκινογόνα καύση απορριμμάτων στο Τιτάν. Σας καλούμε στον Τιτάνιο αγώνα της πόλης μας. Σύλλογοι και σωματεία καταγγέλουμε. Το έγκλημα είναι προμελετημένο. Η άδεια για καύση στο Τιτάν βρίσκει έδαφος και στο νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε με τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ονομάζομαι Μπέλου Αθηνά, εκπροσωπώ το Σύλλογο Γυναικών Πολύχνης, ο οποίος συμμετέχει στην πρωτοβουλία των 120 μέχρι σήμερα συλλόγων και σωματείων, οι οποίοι είναι αντίθετοι στην καύση των σκουπιδιών, που θέλει να κάνει η συμμετοβιομηχανία Τιτάν στην περιοχή Ευκαρπία της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Το Τιτάν επιδιώκει την καύση των σκουπιδιών, διότι αυτό το αποφέρει μικρότερο κόστος παραγωγής και μεγαλύτερα κέρδη. Το Τιτάν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή χρόνια τώρα, διότι επιφέρει πολύ μεγάλη ρήπανση της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος γενικότερα και φυσικά επιβαρύνει την υγεία των κατοίκων. Όμως τώρα με την καύση των σκουπιδιών έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Χρόνια τώρα, τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις μαζικές και κινητοποίησεις σχετικά με αυτό το πρόβλημα. Την περίοδο όμως αυτή που ο λαός περνάει πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την επιδημία και έχει επιφορτιστεί με πάρα πολλά προβλήματα, το ποτήρι νομίζουμε ότι έχει ξεχυλήσει. Η κυβέρνηση ζητάει με ατομική ευθύνη να αντιμετωπίσουμε τον ιό, παρόλα αυτά παίρνει με δική της ευθύνη, προσπαθεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των βιομηχάνων. Πώς γίνεται αυτό? Με την αδειοδότηση φυσικά της καύσης, αλλά και με το νέο νομοσχέδιο του περιβάλλοντος που έχει ψηφιστεί πρόσφατα και με μια σειρά κατάθεση αντιεργατικών νομοσχεδίων που βαρύνουν πολύ όλους τους ανθρώπους. Σήμερα ήρθαμε εδώ στο Λευκό Πύργο για να δείξουμε ότι το πρόβλημα της καύσης των σκουπιδιών, της καρκινογόνου καύσης των σκουπιδιών, δεν είναι μόνο πρόβλημα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά είναι ένα τιτάνιο πρόβλημα της πόλης. Για μας εγγύηση δεν είναι τα μεγάλα λόγια για διαβούλευση, για επιτροπές ειδικών, για μέτρα ελέγχου, για οικονομική ανάπτυξη. Για μας η εγγύηση στον τιτάνιο αγώνα μας είναι να πούμε ένα όχι στην καύση των σκουπιδιών, όχι πουθενά, να συσπηρωθούμε όλοι μαζί, σωματεία, σύλλογοι, πολίτες, να γίνει άμεση εφαρμογή της ανακύκλωσης στην πηγή των απορριμμάτων, να προασπίσουμε την υγεία μας και φυσικά να αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε πολιτική θέλει να μαυρίσει τις ζωές μας για να δώσει κέρδη σε βιομηχανίες και σε μονοπόλια. Ήρθαμε να πούμε όχι στην καύση απορριμμάτων. Ήρθαμε με έναν πρωτότυπο τρόπο να χορέψουμε, να κάψουμε λίπος και να μην αφήσουμε να γίνει καύση απορριμμάτων στην πόλη. Ετοιμάζουν τον δρόμο στην πόλη και εμείς αντιδράμε με έναν πρωτότυπο τρόπο. Είπαμε να χορέψουμε σήμερα. Πώς να γυμναζόμαστε όμως κάπως έχουμε το σώμα μας, όταν κάποιοι θέλουν να γυμνάσουν το περιβάλλον με φουράνια, διοξίδες και επικίνδυνα.